Λοιπόν, πάμε Αλεξάνδρα Μερακλήδη, για πάμε στο Ρέντι, για πάμε λιγάκι να δούμε πού είναι το κορίτσι μας. Είμαστε. Καλώς το κορίτσι μας. Καλοκαιρινή σήμερα έχουμε διάθεση, πολύ έντονη. Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στο Ρέντι για να δούμε πώς κινούνται οι τιμές στα ψάρια και τι γίνεται στα καλοκαιρινά ψάρια που ο κόσμος τα προτιμάει. Τώρα έχουμε να σας δείξουμε εδώ θράψαλο, σαρδέλα, γάβρο, κουτσομούρα, έχουν και προσφορές. Μαζί μας έχουμε την κυρία Φωτεινή Οργανοπούλου. Να μας πει και εκείνη τι προτιμάει ο κόσμος, τι φεύγει περισσότερο το καλοκαίρι. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Και σαρδελίτσα, γάβρο, κουτσομούρα, καλαμαράκια, τα πάντα. Ο κόσμος προτιμάει ψηλό ψαράκι. Ψηλό ψαράκι, γιατί το χοντρό θέλει και χοντρό πορτοφόλι. Να ρωτήσω όμως κάτι μιλώντας για ψηλό ψαράκι. Εντάξει, είναι καλές οι τιμές μας. Σωστά, εκεί στην αγορά του καταναλωτή του Ρέντι είναι πάντα καλές. Η σαρδέλα με την οποία υπήρχε ένα θεματάκι, πόσο έχει τώρα? Σήμερα έχει 6,90. 6,90. Έχει πέσει. Υπάρχει πρόβλημα με τη σαρδέλα. Αλλά δεν είναι τιμή σαρδέλας, παιδιά. Τη σαρδέλα. Σήμερα έχει 6,90. Πόσο είχε πέρσι η σαρδέλα, πόσο την παίρναμε? 5,5, 4,5 το κιλό. Και 3 την είχα πάρει και πάλι εγώ από εμείς το 6. Θα έχει διάφορες τιμούλες, ναι, αλλά και πάλι εμείς παλεύουμε και 12. Όσο μπορούμε να την έχουμε πιο κάτω. Φέτος έφτασε μέχρι και 14 και 12. Έχει πάει. Η σαρδέλα. 4. Και 14 έχει πάει. Τι έγινε, ναι, τη σαρδέλα. Ναι. Μπαρμπούνο σαρδέλα ήτανε. Και 14 και εμείς προσπαθούσαμε να την έχουμε όσο μπορούμε χαμηλά. Δηλαδή μπαίναμε και μέσα με τη σαρδέλα. Και ποιο είναι το θέμα. Ήταν, γιατί έφτασε τόσο. Τι έγινε, δεν φύσεις. Δεν υπάρχει, δεν βγαίνουν για να την αλίευση. Δεν αλίευονται. Γιατί. Δεν υπάρχουν γρηγροί. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Δυσκολεύονται, πολύ δυσκολεύονται με τη σαρδέλα. Η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή, αυτό μπορεί να έχει παίξει ρόλο? Όλα παίζουν ρόλο, όλα παίζουν ρόλο. Συγγνώμη ρε παιδιά, η κλιματική αλλαγή, πώς θα παίξει τη σαρδελίτσα. Ναι, έλα Γιάννη, πες το. Τώρα που είναι καλοκαίρι, αυτό το οποίο υποστηρίζουν ορισμένοι, ότι δηλαδή τα μεγάλα και καλά φρέσκα ψάρια πάνε στα νησιά για τους τουρίστες, αλλά και για τους Έλληνες που είναι εκεί, ισχύει ή είναι ένας μύθος ο οποίος τελικά απλά κυκλοφορεί στο εμπόριο? Δεν είναι μύθος, όχι, πάνε, πάρα πολλά πάνε. Γι' αυτό πάνε. Που παλεύουμε και εμείς να πάρουμε όσο μπορούμε περισσότερα για εδώ και γι' αυτό μας τα δίνουν και εμάς ακριβά. Γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη, ζητάνε πολλά στα νησιά. Μάχη γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Γι' αυτό γίνεται αυτή η μάχη. Θα μας πείτε λιγάκι ο κόσμος τι προτιμά, έρχεται σε εσάς, τι αγοράζει, τι ψωνίζει, αν παίρνει ποσότητα ή είναι λίγο με το τεμάχιο. Δώστε μας λιγάκι έτσι την κίνηση. Ψωνίζουν, παίρνουν σαρδελίτσα, παίρνουν παρόλο που είναι ακριβά την παίρνουν, το γαβράκι τους, κουτσομούρα, αθερίνα, γάβρο, τσιπούρες, λαβράκια, όλα αυτά μπαρμπουνάκια είναι μέσα στην αγορά. Δουλεύονται συνέχεια. Αυτή την ώρα που μιλάμε. Σήμερα έχει 22 ευρώ, 23 αν δεν κάνω λάθος το κιλό. Έχω και με 11,90. Έχει διάφορες τιμές. Η Άννα γούρλωσε τα μάτια της, αλλά δεν ξέρει ότι τα μπαρμπούνια, αυτά τα οποία έχετε εσείς εκεί τώρα, είναι διχτυάρικα, δεν είναι της ανεμότρατας. Δηλαδή, αυτό, ναι, δεν είναι ανεμότρατας. Σημαίνει ότι ψαρεύονται σε μικρότερες ποσότητες. Εξήγησέ μας. Πολύ λιγότερες ποσότητες και πάλι σε εμάς σας λέω και πάλι ότι έρχονται πολύ πιο ακριβά και οι τιμές οι δικές μας είναι που μπορούμε και προσπαθούμε να τις έχουμε χαμηλά. Δηλαδή τώρα ο σαλουβάρδος είναι με 4,90. Που γίνεται τα πάντα. Ναι, αλλά επειδή είναι κακομούτσουνος δεν το προτιμάει ο κόσμος. Θέλουμε και ωραία εικόνα. Όχι, το παίρνει ο κόσμος. Έχουν μάθει και το παίρνουν πια. Ξέρουν, το έχουν δοκιμάσει. Ο κολλιός, ο ντόπιος είναι με 5,90. Κολλιός είναι εποχή. Με 9,90. Κολλιός τον Αύγουστο. Εποχής ψάρια. Το γαριδάκι, γαρίδα με 5,90. Ο γάβρος. Μαριδάκι, έχει τα πάντα. Μάλιστα. Ο γάβρος πάει στα 7,90 σήμερα. Ναι, ο γάβρος έχει 7,90 γιατί πήρε το conference φέτος. Πώς γίνεται τώρα στις ταβέρνες και στα ρεστοράν, κυρία Φωτεινή, που έχετε και το όνομα της συζύγου μου, πώς γίνεται το κιλό να πουλάνε τα ψάρια 40 και 50 ευρώ, δηλαδή είναι φοβερό. Δεν μιλάμε για νησιά Μύκονο, Σαντορίνη, μιλάμε για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Αίγινα, τον Μπορώ, την Ήδρα και τις Πέτσες. Πώς γίνεται να πουλάνε 40 και 50 ευρώ το κιλό τα ψάρια? Τι να σας πω τώρα, ξέρω ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.
Μεγάλος ανταγωνισμός. Εγώ ξέρω να σας πω για το δικό μας το μαγαζί. Ότι μπορούμε, ότι πέσουν αυτές οι τιμές, παίζουν. Αλλά παλεύουμε όσο μπορούμε να τα έχουμε χαμηλά. Πάντως ψάρι υπάρχει, έτσι. Γιατί ακούμε σε μερικούς ότι από διάφορους δεν υπάρχει. Το βρίσκουμε με δυσκολία, αλλά υπάρχει. Δυσκολία γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτή είναι η περίοδος που υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στο μαγαζί. Είναι πολύ ο κόσμος. Θα περάσουν 34 εκατομμύρια κόσμος, μας έλεγε η κυρία Γκερέκου. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάντως από ό,τι έχετε εσείς εκεί, εμένα το μάτι μου έπεσε σε αυτή τη μεγάλη κόκκινη σκορπίνα για ψητή. Για ψητή, βέβαια. Δοκάμπρα, ξέρετε να φάτε. Ναι, ξέρετε πολύ να από φάτε. Ψάρι. Όντως, έτσι. Και το ξεκάθαρα. Σκορπίνα είναι το πιο ωραίο για ψητό. Έτσι. Για σούπα, δηλαδή. Πολύ νόστιμο ψάρι. Παλιά ήταν για σούπα. Σαν να τρώσα στα κόλια. Αναλαμβάνεις τη σκορπίνα. Αυτό, θα μας καλέσει. Εγώ. Χρεώστε σε μένα. Κυρία Φωτεινή, να είστε καλά. Καλημέρα μας. Καλό καλοκαίρι, Αλεξάνδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα μας, την αγάπη μας. Αύριο από κοντά. Αύριο από κοντά, κύριε Σπέρκο, και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε. Αύριο το πρωί.